Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Σουζάνα Μπενίση και τη Γεωργιάνα Μπάρμπα. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά. Με υγεία, αγάπη και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Τελευταία εκπομπή για το 2017. Πώς νιώθεις που κλείνει ένας κύκλος ουσιαστικά και μπαίνουμε σε ένα καινούριο, το 2018? Δεν ξέρω. Με επιφύλαξη. Ήταν καλό για σένα το 2017. Καλό ήτανε. Α, σου άρεσε. Ναι, πολύ ωραία δεν τελείωσε βέβαια, αλλά εντάξει. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Εντάξει, κρατάμε τις καλές στιγμές και αφήνουμε τις κακές πίσω. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας όμως. Ναι, να έρθουμε στα δικά μας. Τώρα κιόλας που είναι γιορτές, νομίζω ότι ο κόσμος είναι η κατάλληλη περίοδος τέλος πάντων για να πάει ο κόσμος θέατρο. Θέατρο, κινηματογράφο, ναι. Έχει και λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ναι, για να αφιερώσει τις τέχνες. Για αυτό το λόγο, επειδή είναι πιο χαλαροί, να κάνουν τις βόλτες τους και ένα απόγευμα να το αφιερώσουν και είτε σε κάποια ταινία είτε σε κάποια παράσταση. Ναι. Είτε τέλος πάντων σε κάποιο δρόμενο καλλιτεχνικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με μια παράσταση, λίγο διαφορετική από αυτές που μας έχω συνηθίσει να λέω, γιατί έχω μια φίλη, η οποία μου κάνει συνέχεια παράπονα ότι δεν λέω κωμωδίες. Οπότε αυτή τη φορά θα πω το «Άντρες έτοιμοι για όλα». Να. Ναι, το έχεις ακούσει? Ναι. Ναι. Στο Radio City, λοιπόν, η υπόθεση είναι σε μια επαρχιακή πόλη, μια αντροπαρέα, δοκιμάζεται από πολλά οικονομικά προβλήματα και αποφασίζει να το λύσει με έναν πρωτότυπο τρόπο. Η απελπισία οδηγεί έναν ταξιτζή, έναν καφετζή, έναν δημόσιο υπάλληλο, έναν φούρναρη και έναν σπουδαστή να γίνουν stripper. Η παράδοξη επιλογή τους να βγάλουν χρήματα χορεύοντας γυμνοί αναστατώνει τη ζωή τους, την μικρή πόλη όπου ζουν και τις γυναίκες τους. Παίζουν ο Καφετζόπουλος, ο Ευρυπιώτης, Κούκουρας, Βοιατζάκη, Ραμπότα, Κάβουρα. Μια παράσταση που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τσιμιτσέλη δεν παίζει. Είναι διαφορετικό cast, αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι νομίζω δεύτερος χρόνος. Ναι, δεύτερος. Ή δεύτερος ή τρίτος μπορεί κιόλας. Έχει γίνει δηλαδή, κάθε χρόνο γίνεται με διαφορετικό cast από τους Ρέπα και Παπαθανασίου, ένα δίδυμο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ και στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και του θεάτρου. Μια παράσταση, οι άντρες έτοιμοι για όλα είναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου κάνει μια ουρά από ανθρώπους που περιμένουν να τη δούνε. Δεν ξέρω γιατί, μια τέτοια εικόνα μου φέρνει στο μυαλό, εκτός από άντρες σε γυμνούς. Εντάξει, δεν είναι μόνο το θέαμα, είναι και η ιστορία έτσι, που σε εξτάρει να πας να παρακολουθήσεις συγκεκριμένη παράσταση. Έτσι λοιπόν αυτή η παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Θεσσαλονίκη με διασκευή του Ladies Night στην ελληνική πραγματικότητα, προσαρμοσμένη. Είναι λοιπόν του Ρέπα και του Παπαθανασίου, όπου περιορίστηκαν... Ουσιαστικά για μένα τουλάχιστον αυτή η παράσταση είναι μια κωμωδία παρείστικη, να το πω. Τέτοιου είδους έργα, είναι γενικά σε τέτοιου είδους κωμωδίες, είναι απαραίτητες για να πάει καλά μια παράσταση. Οι γρήγορες ίσως εναλλαγές, ο ρυθμός, αυτό παίζει ρόλο συνήθως στην παράσταση. Οι σκηνοθέτες ανέλησαν την κεντρική ιδέα, στριπτής δηλαδή για καλό σκοπό, από το θεατρικό έργο Ladies Night, το οποίο βασίστηκε στην ταινία Full Monty. Ένας κριτικός καλός κινηματογράφου είχε πει πως πρόκειται για μάθημα ζωής, μια απεσιοδοξία, όπου μεταβάλλεται σε παραμύθι. Το γεγονός ότι μπήκαν στη διαδικασία, ας πούμε, ναι, να κάνουν θεατρικό. Ναι, για καλό σκοπό, ουσιαστικά, μέσα από τα προβλήματά τους. Σίγουρα υπάρχει πολύ γέλιο σε αυτή την παράσταση, αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι εκεί που η βασική ιδέα δηλαδή, αυτοί κάνανε το στριπτίζ για καλό σκοπό, δεν πιστεύω ότι εμβάθυναν δηλαδή ουσιαστικά στο κωμικό στοιχείο του κάθε ηθοποιού, όπου πραγματικά μέσα από αυτά τα προβλήματα μπορεί να παραχθεί πολύ μεγαλύτερο γέλιο από ότι μόνο η βασική ιδέα που είναι το striptease. Νομίζω ότι γενικά πολλές παραστάσεις έχουν όχι στόχο μόνο να δείξουν την ιστορία τους ή τις καλές ερμηνείες των ηθοποιών. Απλά δεν θέλω να... ιστορία και τους σκηνοθέτες και όλα αυτά, αλλά να δώσουν και ένα μήνυμα μέσα από την παράσταση που ανεβάζουν. Νομίζω ότι οι περισσότερες τέτοιες παραστάσεις ή κωμωδίες δεν το πάνε ένα βήμα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ναι. Δηλαδή στα σίγουρα, γέλιο, στα σίγουρα εκεί. Στη διασκέδαση. Γι' αυτό και σε πολλούς θεατές η παράσταση δεν αρέσει ή λέει ότι παρόλο που. Παράσταση. Όχι, γενικά μιλάω για κωμωδίες τέτοιου είδους. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση η οποία
είναι για ένα κοινό ζορισμένο, το οποίο σίγουρα θα ξεσκάσει με αυτή την παράσταση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα μείνει και στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Εντάξει, στην ιστορία μπορεί να μείνει, αλλά ως κωμωδία, ας πούμε, πολλοί την έχουν ακούσει, πολλοί θέλουν να πάνε να τη δουν. Έχει και ωραίο cast. Έχει και ωραίο cast φέτος. Λοιπόν, στο Radio City, στη Θεσσαλονίκη, για κάποιες παραστάσεις, μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Λοιπόν, να προχωρήσω κι εγώ σε μια ακόμα θεατρική παράσταση. Είναι το Viz Motrix Performance Studio. Παρουσιάζει λοιπόν το αιρετικό έργο του πολυδιάστατου Ισπανού θεατρικού συγγραφέα Φερνάντο Αραμπάλ, Φάντο Κελί, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Τζίκα. Λοιπόν, θα σας πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Είναι λοιπόν μια ιστορία για δύο χαρακτήρες, του Φάντο και της Λις, που σαν παιδιά λοιπόν χαμένα στα συντρίμια του κόσμου των μεγάλων, αναζητούν τη μυθική πόλη της Τάρ, μιας πολιτείας όπου όλα τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, μιας πολιτείας που χαρίζει την ευτυχία σε όλους όσους καταφέρουν να φτάσουν εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν το έργο είναι γραμμένο το 1958 στο Παρίσι, την πολύ αγαπημένη εξορή έτσι όπως την έλεγε ο συγγραφέας, και την πόλη στην οποία κατέφυγε την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο και στην οποία ζει και μέχρι σήμερα. Το Φάντο Κελής αποτελεί ένα από τα γνωστότερα έργα του Αραμπάλ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη το έργο αυτό παρουσιάζεται για δεύτερη φορά μετά την παράσταση που ανέβηκε στο θεατρικό εργαστήριο Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία του Στέλιου Γούτη το 1970. Η παράσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας ομαδικής ερευνητικής διαδικασίας που έχει βασιστεί στις αρχές διδασκαλίας σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου θεάτρου. Πρόκειται λοιπόν για μια εμπειρία η οποία σπάει τα όρια της κλασικής ιταλικής θεατρικής σκηνής και στην οποία το κοινό με τη συνδρομή της υποβλητικής ατμόσφαιρας που δημιουργεί η πρωτότυπη μουσική του Πασχάλη Γνατιάδη βιώνει ως μάρτυρας και όχι ως θεατής. Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο, είπαμε και για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1970 την πρώτη φορά. Ο Αραμπάλ κιόλας είναι ο εκφραστής του θεάτρου του Παραλόγου και ο συνιδρυτής του θεάτρου του Πανικού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει κάποια ιδέα παραλόγου. Έχει, εννοείται, έχει. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και αυτή. Ναι, και εμένα μου άρεσε αυτή η παράσταση πολύ. Να πάμε λίγο τώρα στην Αθήνα. Το Ψέμα, στο θέατρο Μικρό Παλάς. Και αυτό είναι για δεύτερη χρονιά, ύστερα από μεγάλη επιτυχία από περιοδία που κάνανε σε όλη την Ελλάδα. Είναι σκηνοθεσία Θοδωρής Αθερίδης, την έχω δει αυτή την παράσταση. Παίζουν ο Θοδωρής Αθερίδης, οι Καρύδη, έχουν γίνει σιαμέ αυτοί, δεν τους βλέπεις πουθενά άλλο. Παντού είναι μαζί, όπου βλέπεις τον Αθερίδη βλέπεις και την Καρύδη. Νομίζω ταιριάζουν όμως ακόμα και πάνω στο θεατρικό σανίδι. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίοι. Η Αλκάκη και ο Κάπας, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός, παρόλο που δεν έχει ακούσει καλές κριτικές για την ερμηνεία του στη συγκεκριμένη παράσταση. Ναι, η Αλκάκη μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός. Και αυτή είναι πολύ καλή. Παλιά καραβάνα. Λοιπόν, υπόθεση. Μια βραδιά για δύο φιλικά ζευγάρια που πορεύονται για χρόνια μαζί. Η μία γυναίκα έχει δει στο δρόμο τον άντρα της άλλης να φιλιέται με μία άγνωστη γυναίκα. Θα το πει όμως. Τι λες εσύ? Δεν ξέρω, δεν θα προδώσω και τι θα γίνει. Θα το πει, δεν πρέπει να το πει. Σωστό αυτό δεν είναι? Είναι μια κωμωδία του Γάλλου συγγραφέα Φλωριάν Ζελέρ, το Ψέμα, ύστερα από, ναι, το είπα αυτό, όπου σε περιοδία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Νομίζω ότι είναι μια κωμωδία για όλους, όλοι δηλαδή μπορούμε να πάμε να τη δούμε. Κωμωδία κι αυτό. Ναι, κωμωδία, αλλά... Παράπονα ότι δεν βγάζει κωμωδίες. Ιδίως τώρα σήμερα. Έχω βγάλει πολλά. Είναι λοιπόν μια κωμωδία στην οποία προτιμούμε να μάθουμε την αλήθεια ενώ στην πραγματικότητα προτιμούμε το ψέμα. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Προτιμάς την αλήθεια ή το ψέμα? Την αλήθεια, εντάξει. Μπορείς στην αρχή να πονέσεις, να χωρηθείς, αλλά κάποια στιγμή θα το πάρεις απόφαση και θα ηρεμήσεις, ξέρω εγώ. Όχι. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, ενώ έχω μάθει την αλήθεια, ότι ίσως θα ήμουν βολεμένη στο ψέμα μου. Αυτό, εντάξει. Είναι μια παράσταση λοιπόν για το γάμο, την απιστία και όλα τα ψεύδη που απαιτούνται για τη συντήρηση του γάμου. Ναι. Ένα θέμα το οποίο έχει παρουσιαστεί πάρα πολλές φορές στο θέατρο, όχι μόνο στο θέατρο, γενικά παντού. Βέβαια, μπορώ να πω ότι είναι επίκαιρο, γιατί αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις που
Μας αφορά όλους αυτό το πράγμα. Από παλιά μέχρι τώρα και στο μέλλον παρόμοιες είναι όλες. Σκοπός σε... Πληγωμένης ακούω. Μία γενική τέτοια έκανα. Σκοπός είναι να διατηρήσει το συναίσθημα, το χιούμορ, αλλά και το κοινωνικό πρόβλημα. Την είδα όπως είπα αυτή την ταινία, μετά τη μέση... Παράσταση. Ναι, συγγνώμη. Ότι σε ταινίες τις λέω παραστάσεις και τις παραστάσεις ταινίες. Μετά τη μέση ήταν καλή, είχε, δηλαδή στην αρχή σε κράτησε. Μετά τη μέση άρχισα να νιώθω, από όσο θυμάμαι γιατί την είδα και πέρσι το καλοκαίρι, άρχισε να επαναλαμβάνεται. Λίγο κούρασε. Ναι, λίγο κούρασε. Βέβαια, ο θεατής, μπορώ να σου πω ότι κάποια στιγμή το χάνει λίγο, αλλά μετά το βρίσκει ξανά, λίγο ξανά τις ισορροπίες, γιατί χάνεται μετά τόσα ψέματα. Είναι μπερδεμένη. Ναι, δεν περιμένεις δηλαδή να... Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβει ο θεατής ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η αλήθεια. Δεν περιμένεις να ακούσει, να δεις, να δεις τέλος πάντων και να ακούσεις αυτό που θα γίνει. Είναι να φαίνεται τόσο... ότι το νόημά της είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό δεν είναι, είναι όμως κάτι που εξτάρει, ναι, το θεατή. Ναι, είναι κάτι περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά υπήρχε τέμπορ, επειδή μου υπήρχε ρυθμός, υπήρχε ερμηνεία, οπότε αυτή η παράσταση σε κράτησε. Επιστρέψαμε λοιπόν με μία ακόμα παράσταση. Θα κλείσω κατευθείαν το θέατρο. Τι κατευθείαν? Κατευθείαν το μπήκαμε στα παραστάσεις. Ναι, τι έπρεπε να κάνω και πρόλογο. Ξεκίνησε. Λοιπόν, όταν σβήνουν τα φώτα στο θέατρο Πειραιώς 131 και αυτή στην Αθήνα, είναι σκηνοθεσία Βασίλη Στομόπουλος. Παίζουν του Μασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Αθανασίου, Κωνσταντάκη, Πλάκα, Διαγούπη και άλλοι πολλοί. Μιλάμε για μεγάλο θίασο. Γνωστή. Ναι, πολύ γνωστή η ηθοποιή. Και η Κωνσταντάκη μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χιούμορ της. Αν και έχει μια συνεχόμενη μανιέρα, ναι, σε όλα, παντού. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι, μ' αρέσει αυτό που έχει, μ' αρέσει. Να σε ρωτήσω κάτι που ήθελα. Βεβαίως. Μια παράσταση, ας πούμε, στην οποία παίζουν γνωστοί ηθοποιοί. Και μια άλλη παράσταση που δεν παίζουν τόσο γνωστοί ηθοποιοί στο ευρύ κοινό, ας πούμε. Και είσαι εσύ άσχετη με το θέατρο. Και θες να πας να επιλέξεις μια από τις δύο παραστάσεις για να δεις. Και οι δύο παραστάσεις έχουν ένα πολύ ωραίο σενάριο που είναι έτσι. Ναι, το δυνατό, θεατήριο είναι δυνατό. Ωραία. Αυτά. Ποια θα επιλέξεις, αυτή με τους γνωστούς ή αυτή με τους. Ποιο. Κοίταξε, συνήθως οι περισσότεροι διαλέγουν τους γνωστούς ηθοποιούς. Ναι, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τους ξέρουν, γιατί συνήθως οι γνωστοί ηθοποιοί. Ναι, είναι πάντα οι γνωστοί ηθοποιοί και καλοί, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτό. Απλά ο κόσμος πολλές φορές δεν ξέρει από θέατρο. Είναι πολύ σκληρό και κακό αυτό που λέω. Αλλά δεν ξέρει τι να διαλέξει, αυτό, ναι, εννοώ. Αλλά βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που βλέπουμε ανθρώπους που πηγαίνουν και οι κριτικές τους είναι πολύ κακές και φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι. Δεν άξιζε για μια τέτοια παράσταση, γιατί ο ηθοποιός δεν ήταν καλός. Να. Εγώ πάντως η γνώμη μου είναι ότι και σαν θεατής, όχι ως ηθοποιός που είμαι, θα προτιμούσα να πάω σε μια παράσταση η οποία είναι όχι με τόσο γνωστούς ηθοποιούς, γιατί υπάρχει και η προσπάθεια και αυτοί προσπαθούν για κάτι. Δίνουμε και ευκαιρίες, σίγουρα. Εσύ τι θα διάλεγες, σε ποιον θα διάλεγες να πας? Νομίζω πριν να ασχοληθώ με το αντικείμενο εδώ, θα διάλεγα αυτή με τους γνωστούς, αλλά από τη μέρα ξυπόσαρη που αρχίσαμε, ψαχτήκαμε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα, να μάθουμε για το θέατρο και αυτά, νομίζω ότι σίγουρα θα δίνει ευκαιρία σε πιο άσημους ηθοποιούς να πάω να τους δω, να δω πώς παίζουν τις ερμηνείες τους και νομίζω ότι γενικά τους ηθοποιούς ένας θεατής μπορεί να τους ανεβάσει. Πιο πολύ δηλαδή. Εννοείται. Κοίταξε, βέβαια υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο ότι πολλές φορές, ειδικά εδώ στην Θεσσαλονίκη, βέβαια να σου πω την αλήθεια, εγώ στην Αθήνα αν πάω, σίγουρα θα πάω να δω παραστάσεις οι οποίες, όπως τις έχω αναφέρει και όλες στις προηγούμενες εκπομπές, που παίζουν γνωστοί ηθοποιοί, αλλά με έργα τα οποία είναι κλασικά και γι' αυτό θέλω να πάω να τα δω. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν. Όπως έχεις παρατηρήσει, δεν υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Πέρα από το ότι εννοώ παραστάσεις κλασικές, να το πω έτσι, ή γνωστές, μεγάλων δηλαδή, όπως Tennis Williams, τέτοιους εννοώ, τέτοιες παραστάσεις που να ανεβαίνουν.
υπάρχουν πιο ερασιτεχνικές ομάδες, θεατρικές ομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό ο κόσμος αυτό περιμένει, να έρθουν θέατρα από την Αθήνα για να τα παρακολουθήσουν. Ναι. Όπως έχουμε δει κιόλας στο παρελθόν πάρα πολλά. Συνέχισε, συγγνώμη. Λοιπόν. Σκηνοθεσία λοιπόν, τους είπα, Βασίλης Θωμόπουλος, παίζουν του Μασάτου, Κατσούλης, Αθανασίου, Κωνσταντάκη, Πλάκα, Διαγούπη. Υπόθεση. Μία καταιγίδα. Τα φώτα σβήνουν ξαφνικά, μια κραυγή ακούγεται στο σκοτάδι, ένας πυροβολισμός. Μπαμ. Τα φώτα σβήνουν, μια γνωστή... Εσύ θα κάνεις τη μουσική από πίσω. Δεν μπορώ, δεν τραγουδά καλά. Μια γνωστή στέκει πάνω από τον νεκρό, κρατώντας ένα ματωμένο στιλέτο. Τον τούν. Στόμφος. Ναι. Ο επιθεωρητής εξετάζει το πτώμα και λέει, «Μα αυτός έχει στραγγαλιστεί». Τι λέει. Ναι. Είναι του Jack Sarken. Είναι για πάρα πολλές παραστάσεις, για αρκετές δηλαδή, συνεχίζεται μέσα στις γιορτές. Αυτό που έλεγα πριν, ότι έχετε, αφού έχετε χρόνο μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε. Βέβαια δεν παίζουν πάρα πολλές παραστάσεις λόγω των εορτών, αλλά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Αλλά στην Αθήνα όπως αυτή έχει πάρα πολλές παραστάσεις και διπλές, οπότε μπορείτε να πάτε να την δείτε. Πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς να έχουν διπλές παραστάσεις. Ναι, ειδικά μέσα στις γιορτές. Ένα μυστήριο επικρατεί γύρω από αυτό το θέατρο. Πολύ ενδιαφέρον, αν και δεν άκουσα ούτε γι' αυτό καλές κριτικές. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω να το δω, για το λόγο ότι παίζει πολύ μεγάλος θείασος. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τον Κρατέρο Κατσούλη και την Κωνσταντάκη να παίζουν. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι δύο. Και είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις έτσι, μυστήριου με φόνους και τέτοια να ανεβαίνουν. Πραγματικά έτσι, πιο πολύ ταινίες σε τέτοια. Ναι. Δηλαδή σε θέατρο είναι κομμωδία, δράμα. Δράμα, ναι. Ναι. Κλασικές. Αυτά είχα να πω με το θέατρο. Θα να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσική. Ναι, να πούμε λίγο πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί δεν τους είπαμε καθόλου σήμερα. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313-022-040, είτε να μας στείλετε ένα email στο radio@eolas.org. Και μετά θα συνεχίσουμε με ταινίες. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να πω μια παράσταση που θα εκπλήξει εδώ τη παρουσιάστρια, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να την πω. Ποια είναι αυτή? Δεν σου λέω, αλλά μπορεί να την ξέρεις. Για πες. Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά λέγεται. Είναι βασισμένο στο ομότυλο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Είναι του Γιάννη Καλατζόπουλου. Διασκευή είναι του Γιάννη. Διασκευή, ναι. Αυτή την Παρασκευή στο Λόφος. Και μοντεύτε ποια παίζει σε αυτή την παράσταση. Ποια? Δεν σου λέω. Ποια παίζει την Ανιψιά? Αυτό δεν είναι προγραμματισμένο, εντάξει. Ναι, αλλά ήθελα να το πω γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνεις αυτή την παράσταση. Είναι η πρώτη σου φορά μπροστά στο κοινό, σε κάτι τόσο παιδικό, ναι, είναι η πρώτη φορά ιδιαίτερο, που... γιατί τα ναι. Παιδικά είναι ιδιαίτερα το έργα. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ναι. Και ήθελα να το πω για να το μάθει και ο κόσμος, να έρθει, να σε δει, να σε θαυμάσει, όπως σε θαυμάσαμε κι εμείς. Θα έρθεις να με δεις? Ναι, γιατί δεν ήρθες? Δεν μπορούσα να έρθω, ξέρεις. Ωραία. Ας επιστρέψουμε λίγο σε κινηματογράφο. Θες να ξεκινήσεις εσύ? Όχι, πες μου. Λοιπόν, δεν θες να πεις εσύ πρώτα? Okay, να πω εγώ. Ή να πω εγώ. Λοιπόν, την Κολοκυθιά θα παίζουμε? Θα πεις ή θα πω? Δεν θα σε ψαρώσω λίγο. Θα πω εγώ. Λοιπόν, η πρώτη ταινία που έχω να προτείνω λέγεται Wonder, θαύμα. Παίζει και η Τζούλια Ρόμπερτς αυτή την ταινία. Νομίζω ξεκινάει, έχει πρεμιέρα αύριο. Δεν ξεκίνησε δηλαδή ακόμα. Να πω λίγα λόγια για την περίληψη, για την υπόθεση της ταινίας. Είναι βασισμένο στο best seller, το New York Times. Το θαύμα λοιπόν αφηγείται τη συγκλονιστική και συγκινητική ιστορία του Αυγούστου Πούλμαν,
Γεννημένος λοιπόν με ιδιαιτερότητες στο πρόσωπό του, τον ανάγκασαν μέχρι και σήμερα να μην πηγαίνει σχολείο. Ο Όγκη γίνεται ο πιο απίθανος ήρωας όταν ξεκινάει να φυτά σε ένα δημοτικό σχολείο, καθώς η οικογένειά του, οι συμμαθητές του και η ευρύτερη κοινωνία παλεύουν να ανακαλύψουν μέσα τους την συμπόνια και την αποδοχή. Το ταξίδι του Όγκη θα τους αποδείξει ότι δεν μπορείς να είσαι σαν τους άλλους όταν έχεις γεννηθεί για να ξεχωρίσεις. Η ιστορία λοιπόν του 10χρονου αγοριού με διαφορετικό πρόσωπο γίνεται μια πολύ... Συγγνώμη. Γίνεται μια πολύπλευρη ματιά στο τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Ο Όγκη λοιπόν, αν και πάντα επιδίωκε την απομόνωση φορώντας το διαστημικό του κράνος, ξαφνικά πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο σύμπαν από παιδιά που τον κοιτούν επίμονα και αδιάκριτα, ενώ αποφεύγουν να τον κοιτάξουν στα μάτια. Ένα χρόνο αργότερα, άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με σκληρότητα, άλλοτε με όμορφο τρόπο, ο Όγκη και όλοι γύρω του αλλάζουν και αναδεικνύονται όλα αυτά που έχουν σημασία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή, δηλαδή η φιλία, το κουράγιο, η επιλογή να είσαι ευγενής καθημερινά με οποιονδήποτε εμφανιστεί στο δρόμο σου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία και συγκινητική ταινία. Εγώ όταν είδα το... Με βαθύ νόημα. Όταν είδα το τρέιλερ, αλήθεια, το ξαναείδα και το ξαναείδα, αναρωτιέμαι πραγματικά πόσοι άνθρωποι του κινηματογράφου έχουν ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα, με τα διαφορετικά παιδιά. Δηλαδή πόσοι... ασχολήθηκαν με το πώς μπορεί να περνάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο, γιατί μιλάμε για ένα συνηθισμένο παιδί, για το συγκεκριμένο, ναι, το οποίο, με ασυνήθιστο πρόσωπο όμως. Και είναι νομίζω πάρα πολύ συγκινητική αυτή η ταινία που δεν την ήξερα ότι θα έβγαινε κάτι τέτοιο και είναι και το ντεμπούντο του σκηνοθέτη. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε χαρακτήρα, γενικά όλα αυτά που έχει, η εμφάνισή του, σε όλα είναι διαφορετικό αυτό το παιδί και πραγματικά είναι πολύ λίγοι οι οποίοι θα ασχολιόντουσαν με κάτι τέτοιο. Θα ανέβαζαν... Γενικά, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται και ταινία, εκτός από αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και με τα προβλήματα που γεννιούνται, που γίνονται γενετής που έχουν, να προχωρήσουν τη ζωή καθημερινά και να... λειτουργούν όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά, χωρίς να έχουν έτσι κάποιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι σε αυτά τα παιδιά πρέπει να είμαστε εμείς δίπλα, να τους καθημερινά να τους αποδεικνύουμε ότι είναι και αυτοί άνθρωποι, δεν έχουν κάτι διαφορετικό. Και είδα κιόλας ότι στο τρέιλερ κάποια αποσπάσματα που έλεγε ότι κοίτα το πρόσωπό του και το κορόιδευαν οι συμμαθητές του. Μια ταινία πραγματικά που θα ήθελα να τη δω πάρα πολύ. As girls grow old and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't look. Λοιπόν, επόμενη ταινία είναι Τζαμάικα. Είναι η Τζαμάικα ταινία, λοιπόν. Κομμωδία. Τζαμάικα. Τζαμάικα. Είναι σκηνοθεσία Μορφωνιός. Ηθοποιοί Φάνης Μουρατίδης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Υπόθεση. Ο Άκης οδηγεί ταξί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα χρέη του. Ο Τίμος από την άλλη είναι ένας διάσημος παρουσιαστής τηλεόρασης που ζει κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Ο Άκης και ο Δήμος, δεμένοι από μικροί ως αδέλφια, αποξενωμένοι όμως από την ενήλικη καθημερινότητά τους. Πρωταγωνιστούν όμως σε μια συγκινητική, τρυφερή και ανθρώπινη ταινία που ξεπερνάει όλες τις παρεξηγήσεις του παρελθόντος. Οι κοινές αναμνήσεις, τα μακρινά ταξίδια ως την Τζαμάικα. Εξού και ο τίτλος. Το άπιαστο όνειρο που μοιράστηκαν παιδιά, το χιούμορ του Τίμου και η αγνή ψυχή του Άκη υφαίνουν μια λυτρωτική ιστορία που σφίζει αγάπη για τη ζωή. Τζαμάικα. Μια δραματική κωμωδία που προσπαθεί να μιλήσει για τις γλυκόπικρες αλήθειες της ζωής. Ο πρωταγωνιστής, ο Φάνης Μουρατίδης, ήταν δικιά του ιδέα και όταν κατάφερε και βρήκε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο και κατάλαβε ότι είναι ο πρωταγωνιστής του και ο άλλος, μαζί το ξεκίνησαν δηλαδή όλο αυτό, βρήκαν μετά και το σκηνοθέτη και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το όμορφο cast, να το πω. Το παιδί τους δηλαδή είναι η Τζαμάικα. Κάπως έτσι.
Οι πρωταγωνιστές λοιπόν λένε πως η Τζαμάικα είναι ένα ψηφιδωτό από αληθινά γεγονότα που μεταστοιχειώθηκε σε ένα καινούριο προϊόν. Γενικά όλοι μας βλέπουμε στην οθόνη, στον κινηματογράφο, επιτυχημένους ανθρώπους. Δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που παλεύουν με ρεαλιστικά προβλήματα και στόχος τους είναι να δώσουν αισιοδοξία, κουράγιο και κουράγιο στους ανθρώπους που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα από αυτή την ταινία. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο άνθρωποι πλούσιοι, ευτυχισμένοι με το οποιοδήποτε, υπάρχουν και άνθρωποι με πραγματικά προβλήματα, ναι, και αυτό μας δείχνει αυτή η ταινία. Αυτό συζητούσα τις προάλλες, είχα μια συζήτηση και θυμάμαι είχα ρωτήσει τι είναι ευτυχία, ας πούμε, αν με τον άνθρωπο που συζητούσα είχε νιώσει ποτέ ευτυχισμένος. Και άμα σκεφτείς, δηλαδή, από όλους μας πάντα κάτι λείπει. 100% ευτυχισμένοι δεν θα είμαστε ποτέ. Σίγουρα αυτό που λένε ότι είναι η ευτυχία είναι σε μικρές στιγμές. Στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητά μας. Κάτι το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά αν κάτσουμε και αναλογιστούμε, θα δούμε ότι πραγματικά αυτό ήταν ευτυχία. Κάτι το οποίο τότε ίσως δεν το εκτιμήσαμε. Δεν το εκτιμήσαμε, δεν το καταλάβαμε. Όπως και τώρα με δύο αδέλφια τα οποία όπως βλέπουμε εδώ τράβηξαν δύο διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έγινε διάσημος παρουσιαστής και ο άλλος ένας ταξιτζής ο οποίος παλεύει για να ξεχρεώσει τα χρέη του. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι η αγάπη τους, τα μυστικά τους, τα όνειρά τους, αυτό είναι που τους κράτησε δεμένους. Πολύ ωραία ταινία που εγώ θέλω να πάω να τη δω και σίγουρα θα τη δω. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσω κι εγώ στη τελευταία ταινία. Μικρή, δεν θα σας ζαλίσουμε άλλο με τις ταινίες, πολύ. Λέγεται «Όλα τα λεφτά του κόσμου», είναι σκηνοθεσία του Ridley Scott. Είναι μια δραματική περιπέτεια και είναι κατάλληλη για άνω των 18. Έχει ηλικιακό όριο δηλαδή. Με πάρα πολύ λίγα λόγια την υπόθεση θα σας πω. Αν είχες λοιπόν όλα τα λεφτά του κόσμου, θα τα θυσίαζες για αυτούς που αγαπάς. Η αναμέτρηση της αληθινής σχέσης αγάπης και αφοσίωσης ενάντια στο χρήμα μέσα από τη ματιά του ασυναγώνιστου Ridley Scott που δημιουργεί μια συναρπαστική ταινία και ανεβάζει δυναμικά τον πήγη στα φετινά Όσκαρ. Λοιπόν, ουσιαστικά τη συγκρίνεις αυτή την ταινία, τα λεφτά με την αγάπη. Πάρα πολλοί ίσως να έχουν μπει σε αυτό το δίλημα, να πούν ότι η αγάπη ή τα λεφτά. Νομίζω ότι για μένα δεν υπάρχει ερώτημα. Τώρα δεν ξέρω. Τα λεφτά. Τόσα χρόνια με ξέρω, θα έλεγα. Η αγάπη νομίζω. Να σου πω κιόλας ότι στη συγκεκριμένη ταινία κάτι έχει γίνει με τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή τελευταία στιγμή άλλον είχαν διαλέξει και επειδή κάτι έγινε τώρα, ας μην το πω. Διάλεξε τα λεφτά. Λοιπόν, ναι, κάτι έγινε με τον πρωταγωνιστή. Τελικά τον τελευταίο μήνα, ενώ είχαν γυριστεί, είχαν γίνει δηλαδή όλες οι σκηνές, τελικά παίζει αυτός που άλλος, είναι τώρα, ναι. Ναι. Γιατί ο άλλος, ο πρωταγωνιστής, ο πρώτος, ναι, ο πρώτος, ναι. Κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Μπερδέψαμε τους πρωταγωνιστές, ναι. Μάλιστα. Καλά κάνανε και το διώξανε, ντροπή. Ναι. Αυτά με τις ταινίες. Νομίζω ότι όπως είπα και πριν, θα επαναληφθώ, είναι πραγματικά, αν έχετε χρόνο, που σίγουρα θα μπορείτε να ξεκλέψετε μέσα από τις διακοπές σας, από τις μέρες που δεν δουλεύετε, να δείτε κάποια παράσταση, κάποια ταινία, γιατί αν δεν δούμε τώρα, πότε θα δούμε. Γιατί μετά θα αρχίσει πάλι η καθημερινότητά μας. Να σου πω την αλήθεια ότι πιστεύω ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και μέσα στην καθημερινότητα, στις δουλειές, γενικά σε όλη αυτή τη βαβούρα της πόλης, θα βρούμε χρόνο να το κάνουμε. Σίγουρα, απλά τώρα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Ναι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ας περάσουμε λίγο σε διαφημίσεις, σε μουσικούλα να ακούσουμε και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και για να πούμε κάτι μες στο κλίμα των εορτών, κάτι χριστουγεννιάτικο. Να μπούμε λίγο στο mood. Ναι. Διοργανώνεται λοιπόν το χριστουγεννιάτικο camp 2017 στο Μουσείο Πειραμάτων στην Αθήνα. Είναι λοιπόν η πιο αγαπημένη γιορτή των παιδιών και για 7η χρονιά, όπως ξανά είπα, στο Μουσείο Πειραμάτων διοργανώνεται ημερήσιο χριστουγεννιάτικο camp για παιδιά από 6 μέχρι 10 ετών. Για 3 εορταστικές ημέρες πειραματιζόμαστε, παίζουμε, μαθαίνουμε, δημιουργούμε,
ανακαλύπτουμε, κάνουμε νέους φίλους και ξαναβρίσκουμε τους παλιούς μέσα από ένα εορταστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας ωραίος χώρος για τα παιδιά να πάνε να δισκεδάσουν, να νιώσουν λίγο Χριστούγεννα, να γνωρίσουν άλλα παιδάκια, να περάσουν όμορφα το χρόνο τους. Νομίζω αυτά είναι όλα πολύ δημιουργικά, ναι, που για τα παιδάκια, γιατί οργανώνονται. Καινούργια πράγματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Πολύ. Άμα έτσι κάνα τον αδερφό και πολύ μικρό, κάνα νηψάκι. Να πούμε βέβαια ότι είναι στην Αθήνα. Ναι, είναι στην Αθήνα το είπα. Ωραία, να συνεχίσουμε με Ευρωπαϊκά Βραβεία 2017. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία δίνονται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επιστρέψαμε λίγο στον κινηματογράφο. Στο τέλος κάθε χρονιάς και είναι κάτι παραπάνω από τα Ευρωπαϊκά Όσκαρ. Επίσης, έχουν προσπαθήσει να γίνουν μια φωνή αντίστασης απέναντι στην ακροδεξιά και να θίξουν διάφορα θέματα, όπως οικονομική κρίση. Μέχρι και το μεταναστευτικό. Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ανακηρύχθηκε ο Ρούμπεν Έστολτ με το τετράγωνο, το οποίο χαρακτηρίζεται για τις δυνατές πολιτικές του θέσεις. 4 γυναίκες παραγωγή μίλησαν για τη σεξουαλική κακοποίηση. Η Ζιλίντελ Πι είναι μια γυναίκα ηθοποιός και σκηνοθέτης, και πάρα πολύ δυνατή σαν ηθοποιός, όπου πήρε βραβείο για την καριέρα της. Ευρωπαϊκός σκηνοθέτης βγήκε ο Ρούμπεν Έστολτ και Ευρωπαϊκή Κωμωδία, το τετράγωνο, και Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη, η Lady Macbeth. Ευρωπαϊκός ηθοποιός, ο Κλάις Μπανκ. Καλύτερα με ελληνικά όνομα την επόμενη φορά. Ναι, γιατί λίγο δυσκολεύομαι. Αυτά είχα να πω. Φτάσαμε στο τέλος. Τελειώσαμε. Να πούμε κιόλας καλή χρονιά. Θα τα πούμε βέβαια και την επόμενη. Με το νέο έτος θα τα πούμε. Με το καλό. Τελευταία εκπομπή λοιπόν του 2017. Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν με το νέο έτος. Ακολουθεί εκπομπή. Ακολουθεί εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλές γιορτές. Όπως είπαμε, καλές γιορτές. Να περάσετε καλά, με υγεία, αγάπη, με όνειρα, με ό,τι επιθυμείτε. Με τους αγαπημένους ανθρώπους εννοείται. Και εμείς πάλι εδώ την άλλη Τετάρτη, 8-9, μιλώντας για τέχνη, με καινούργιες παραστάσεις και καινούργιες κινηματογραφικές ταινίες. Φιλάκια.